Πραγματικά είναι γεγονός ότι ο νεαρός κρατείται προσωρινά. Εν όψει της ευκαιρίας αυτής της απόφασης και της υπόθεσης, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα κυρίως προς τα νέα παιδιά ότι το διαδίκτυο θέλει μεγάλη προσοχή. Το διαδίκτυο είναι ευχή και κατάρα. Το εργαλείο του διαδικτύου πράγματι έχει διαδοθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Θέλει μεγάλη προσοχή να χρησιμοποιείται πάντοτε προς το καλό και όχι για το κακό. Είναι παγίδα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Οι υποθέσεις αυτή θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως ότι αρνηθήκαμε το αδίκημα του βιασμού. Δεν υπάρχει βιασμός, αλλά και τα υπόλοιπα αδικήματα ήταν σε κακουργηματική και σοβαρή μορφή. Γι' αυτό υπήρξε και το επαχθές μέτρο της προσωρινής κρατήσεως. Όμως πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή των δύο ηλικιακών, η μία ήταν 11 και το θύμα και ο θήτης 24, δεν υπάρχει η ηλικιακή ορίμανση και στον 24χρονο και φτάσαμε στην σημερινή απόφαση. Υποσχέθηκε ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας ότι θα πέσει σε διαλογισμό για να σκεφτεί το μεγάλο λάθος που έκανε μέσω του διαδικτύου. Τονίζω όμως πάλι για τελευταία φορά ότι θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον κόσμο που απευθύνεται αυτή η ειδικής προλήψεως απόφαση ότι δεν υπήρξε βία. Η σημερινή εξέλιξη, δηλαδή η προσωρινή κράτηση του εντολέα μας, ήταν εν πολύς αναμενόμενη. Τα αδικήματα τα οποία τον βάριναν ήταν ιδιαίτερη σημασίας, είναι αδικήματα τα οποία προστατεύουν την ανηλικότητα. Ωστόσο, προσκομίσαμε αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία βεβαίως θα αναπτύξουμε έτη περαιτέρω ενώπιον του ακροατηρίου και για τα οποία ευελπιστούμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και η ποινική του μεταχείριση θα είναι κατά πολύ ευνοϊκότερη σε σχέση με τη σημερινή εξέλιξη.